Το θέμα μου σήμερα εδώ είναι σκέψου έξυπνα, το έχω ονομάσει έτσι σύμφωνα με τον τίτλο της ημερίδας, γιατί νομίζω ότι θα δώσει στα παιδιά μία εικόνα πολύ ακριβή για το τι παθαίνουν τα διάφορα όργανα του σώματός μας κατά τη διάρκεια των τροχαίων ατυχημάτων, όσον αφορά και στις μετοπικές συγκρούσεις, στις πλάγιες, με τα μηχανάκια, με τα τροχαία που γίνονται με τους πεζούς, και θεωρώ ότι θα τους κάνει να σκεφτούν λίγο πιο πονηρά, ούτως ώστε να γνωρίζουν και να προστατεύονται από τα τροχαία ατυχήματα. Έτσι, δύο λόγια, το πρώτο που πρέπει να ξέρει ένας διασώστης. Τα τροχαία που σκοτώνουν τον περισσότερο κόσμο είναι αυτά που κάνουν δημιουργούν στους ασθενείς κρυφές κακώσεις που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ενώ τα κατάγματα είναι ηχηρές κακώσεις, πονάει ο ασθενής, η εσωτερική αιμορραγία απ' την άλλη είναι μια κρυφή αιτία η οποία σκοτώνει τους ανθρώπους και δεν γίνεται ορατή αμέσως. Όταν τραυματίζονται τα μεγάλα όργανα του σώματος, το σηκώτη, ο σπλήνας, οι νεφροί, χάνουν λίγο-λίγο αίμα, με αποτέλεσμα ο τραυματίας να καταραίει σιγά-σιγά, χωρίς όμως αυτό να γίνεται αντιληπτό με την πρώτη ματιά. Βλέπουμε όλοι τα αίματα και σταματάμε εκεί, από τις εξωτερικές κακώσεις, τα οποία όμως δεν είναι και τα θανατηφόρα. Όταν τα παιδιά ευαισθητοποιηθούν, αναγνωρίζουν ποιοι μηχανισμοί κάνουν τις εσωτερικές αιμορραγίες, νομίζω ότι θα μπορούν πολύ εύκολα να προστατέψουν τον εαυτό τους και να τρέχουν στο γιατρό όταν αναγνωρίζουν τέτοιου είδους κακώσεις. Σήμερα έχουμε μαζευτεί σε αυτή την ημερίδα που έχει διοργανώσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο παράρτημα της Αρκαδίας μαζί με το Δήμο Τρίπολης, καθώς και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να μιλήσουμε για τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά για την πρόληψη. Η θεματολογία της παρουσίασής μας αφορά την ψυχολογία του διασώστη κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης σε ένα τροχαίο ατύχημα, καθώς επίσης και εξετάζουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος, προκειμένου να βγει με ασφάλεια από ένα κατεστραμμένο όχημα, ένα θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος. Είστε τα πρώτα άτομα που θα φτάσετε για να διασώσετε και μετά οι υπόλοιποι, έτσι? Είμαστε από τα πρώτα άτομα. Όταν είναι εγκλωβισμένος. Όταν υπάρχει εγκλωβισμένος, ναι, είμαστε από τα πρώτα άτομα που θα επιχειρήσουμε σε ένα συμβάν τροχαίου ατυχήματος. Και μαζί με τη βοήθεια των ιατρικού προσωπικού, καθώς και οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, είμαστε αυτοί που θα προσπαθήσουμε με ασφάλεια να μεταφέρουμε το θύμα σε ασφαλές σημείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα τροχαία ατυχήματα στην Αρκαδία, τις συνέπειες αυτών. Και φυσικά θα δώσουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές στους νέους οδηγούς, στους φίλους μας μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πόσο σημαντικό είναι για τα νέα παιδιά να μάθουν να οδηγούν και τι είναι, μπορούμε να βρούμε τα στατιστικά, αν είστε πρόχειρος σε επίπεδο νομού Αρκαδίας, σε επίπεδο τροχαίου ατυχημάτων? Σίγουρα. Αρχικά, σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση, το πιο σημαντικό είναι ότι οι αυριανοί οδηγοί θα πρέπει να δώσουμε ένα όραμα στους αυριανούς οδηγούς, ώστε να μηδενίσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Από πλευράς στατιστικών, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μείωση. Φυσικά σε αυτό βοήθησε και το lockdown, ο περιορισμός των μετακινήσεων. Είχαμε αν αναλογιστούμε ότι στην Αρκαδία το 2010 είχαμε 16 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και το 2020 φτάσαμε στα 4 τροχαία ατυχήματα. Φυσικά όμως αυτό οφείλεται στο lockdown και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Γιατί αν αναλογιστούμε ότι υπήρχε περιορισμός μετακινήσεων και έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό αυτό. Τώρα, όσον αφορά κάποιες χρήσιμες συμβουλές, θα θέλω να πω σε όλους ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί. Πάντα φοράμε τη ζώνη ασφαλείας και προστατευτικό κράνος. Είτε είμαστε οδηγοί μοτοσυκλώτας, είτε συνεπιβάτες. Φυσικά δεν μιλάμε ποτέ στο κινητό τηλέφωνο. Χρησιμοποιούμε μόνο Bluetooth και φυσικά το καλύτερο είναι να σταματάμε κάπου με ασφάλεια, ώστε να μιλήσουμε με απόλυτη ασφάλεια. Σήμερα πραγματικά γίνεται μια πολύ καλή, νομίζω, ημερίδα που αφορά μαθητές γυμνασίου, της τρίτης τάξης του γυμνασίου, μια συνδιοργάνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του παραρτήματος Τρίπολης, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας και του Δήμου Τρίπολης, που αφορά την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. Απευθύνεται σε μαθητές, ακριβώς γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε οι μαθητές είναι οι μελλοντικοί οδηγοί και είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει αφενός με να έχουν οδηγική παιδεία, γιατί
η συντριπτική πλειοψηφία των τροχαίων ατυχημάτων προκαλούνται από λάθη των οδηγών, άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε οδική παιδεία και βέβαια όταν απευθύνεσαι σε νεαρά παιδιά, σε μελλοντικούς οδηγούς, καταλαβαίνουμε ότι αν αποκτήσουν από τώρα παιδεία θα έχουν και τέτοια οδηγική συμπεριφορά που θα μειώνει την πιθανότητα ατυχήματος. Και δεύτερον είναι, επειδή πολλές φορές τα παιδιά εμπλέκονται σε ατυχήματα, είναι και η μερίδα αφορά και τον τρόπο διαχείρισης τις πρώτες στιγμές ενός τροχαίου ατυχήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε είτε θανάτους είτε σοβαρές σωματικές βλάβες για αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα. Ήταν μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την οποία αγκάλιασε και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βέβαια ο Δήμος Τρίπολης, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε φορείς που θέλουν να διοργανώσουν εκδηλώσεις ή μερίδες που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σύνολο, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ήδη βλέπω ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, είναι από τα σχολεία της περιοχής μας και νομίζω ότι θα αποκομίσουν από αυτή την ημερίδα σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες οι οποίες μπορούν θεωρητικά να σώσουν και τη ζωή τους κάποια στιγμή. Είμαι ειλικρινά ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για αυτή την ωραία ημερίδα, η οποία άπτεται των βασικών δράσεων και ενεργειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για μας είναι μία δράση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της συνεχιζόμενης διαβίου εκπαίδευσης όλης της κοινωνίας, γιατί διότι τα τροχαία ατυχήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι η κυριότερη σχεδόν αιτία θανάτου και πρόκλησης, θα έλεγα, σοβαρών αναπηρειών. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας, της οδικής κυκλοφορίας. Και στα πλαίσια βεβαίως αυτά εντάσσεται και το μέγα ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να διδάξει παντού τις πρώτες βοήθειες. Ένα επίσης μέγιστο ανθρωπιστικό καθήκον. Όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, όλοι μπορούμε να παράσχουμε πρώτες βοήθειες όπου και όταν χρειαστεί. Και όλοι γνωρίζουμε ότι τα πρώτα λεπτά μετά από ένα ατύχημα είναι καθοριστικά όχι μόνο για την επιβίωση του θύματος, αλλά και την αποφυγή μιας πρόσκαιρης ή μόνιμης αναπηρίας. 100 εκατομμύρια τυχαία ατυχήματα, είτε τροχαία, είτε καρδιακά, είτε οικιακά, είτε συμβαίνουν στην Ευρώπη ετησίως. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν έχει ωραιότατα, ποικίλα, διαδραστικά μαθήματα πρώτων βοηθειών και όσοι συμμετέχουν αποκτούν μια δυναμική εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει τα μέγιστα, εάν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Είχαμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε αυτή την ημερίδα για τα τροχαία ατυχήματα, βλέποντας πόσο μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων υπάρχει και τελευταία από το ατύχημα που έγινε στην Κανδύλα, όπου χάθηκε η ζωή ενός παιδιού που δεν φορούσε κράνος οδηγώντας το ποδήλατό του. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό, σκεφτήκαμε ότι πρέπει οι μαθητές, που είναι οι αυριανοί οδηγοί, να ενημερωθούν για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και για να μάθουν και πώς να αποφεύγουν τα τροχαία ατυχήματα. Τι πρέπει να κάνουν για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, που κοστίζει τόσο πολύ και σε ζωές και στο κράτος και στις αναπηρίες που δημιουργούνται και που αναγκάζουν τα παιδιά να ζουν με αυτόν τον τρόπο όλη τους τη ζωή. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αρκαδίας και στο Δήμο Τρίπολης, με τη βοήθεια των οποίων έγινε πράξη η διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι μαθητές ήρθαν και ακούνε τις ομιλίες και θα είναι προς όφελός τους.
Θα μας πείτε και δύο λόγια αν έχετε προγραμματίσει στο άμεσο ή στο απότερο μέλλον κάποιες παρόμοιες για άλλες ειδικότητες ατυχημάτων. Σκεφτόμαστε την ημερίδα που κάνουμε φέτος να την κάνουμε κατά κάποιο τρόπο θεσμό, δηλαδή κάθε χρόνο με αφορμή κάτι αντίστοιχο να διοργανώνουμε μικρές ομιλίες ή και ημερίδες ακόμα με διαφορετικά θέματα κάθε φορά, ώστε οι μαθητές να ενημερώνονται πάνω σε αυτά τα θέματα. Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα γιατί για άλλη μια φορά γίνονται δράσεις πολύ ουσιαστικές για την πόλη μας και για έναν ιδιαίτερο πληθυσμό όπως είναι η εκπαιδευτική μας κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με αρκετά μεγάλο διάστημα με το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη και για άλλη μια φορά γίνεται κάτι σε πολύ πιο σύγχρονο επίπεδο. Το ΔΙΕΚ πάντα υποστηρίζει τέτοιες δράσεις. Ενισχύουμε με εθελοντική μορφή το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού και με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση που και αυτοί συνεργάζονται σήμερα μαζί μας έχουν μια εξαιρετική συνεργασία. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον πια, πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο ευαισθητοποιημένο και στηριζόμαστε πια στους νέους ανθρώπους που είναι τα εκπαιδευτικά τα παιδιά μας. Η πολιτεία στηρίζει όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουν την πρόληψη για να εκπαιδεύονται οι μαθητές. Η πολιτεία κάνει ένα φιλότιμο έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο, υπάρχουν σύγχρονες δράσεις που όταν τις κοινοποιούμε στον πληθυσμό και στην κοινότητα, ευτυχώς βρίσκουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι στο χέρι μας να ενημερωθεί το κοινό και να μπορέσει να συμμετέχει. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ μετά από πρόσκληση του Ερυθρού Σταυρού, εκπροσωπώντας το ΕΚΑΒ, ώστε να εξηγήσουμε στους μαθητές ότι το ΕΚΑΒ είναι ο φυσικός πρωταρχικός αποδέκτης του πόνου των τροχαίων ατυχημάτων και φυσικά ο συντονιστής της όλης διαδικασίας. Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να μάθουν πρώτες βοήθειες και να είναι σε θέση, σε περίπτωση που βρεθούν σε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή κάποιο ατύχημα, τροχαίο ατύχημα, να είναι σε θέση να ξέρουν τι θα πούν όταν θα καλέσουν το ΕΚΑΒ, το τηλεφωνικό κέντρο, το 166, το 112, να δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες για να μπορέσουμε εμείς να τρέξουμε μαζί με το πλήρωμα άμεσα για να μπορέσουμε να σώσουμε τη ζωή των θυμάτων και των τραυματιών. Επομένως, είναι σημαντική η σημερινή προσπάθεια, γιατί είναι σημαντικό να οι νέοι να μάθουν και να ευαισθητοποιηθούν από νωρίς, ούτως ώστε μόλις πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι, είτε αυτό είναι ποδήλατο, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν στον δρόμο και τι προφυλάξεις πρέπει να πάρουν, ούτως ώστε να προστατευτούν. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο διεργασίας από τη στιγμή του ατυχήματος μέχρι να έρθετε να εσείς το επιστημονικό προσωπικό γιατροί να δώσετε τις πρώτες βοήθειες? Από τη στιγμή που θα χτυπήσει το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, από το ύφος του αυτού που καλεί του πολίτη, αντιλαμβάνεται το τηλεφωνικό κέντρο εάν είναι κρίσιμη κατάσταση του εκάστοτε τραυματία. Οπότε ενημερώνει το πλήρωμα και είναι σημαντικό να ενημερωθούμε για τον αριθμό των θυμάτων, για το να ξέρουμε πόσες κινητές μονάδες θα ενεργοποιηθούν. Φτάνοντας λοιπόν στο σημείο του ατυχήματος, με την κατάλληλη ενδυμασία και τις κατάλληλες προφυλάξεις, παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες άμεσα και το σημαντικό είναι να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή και να τον μεταφέρουμε άμεσα στο κοντινότερο νοσοκομείο.